Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε λοκουμάδες. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ζάχαρη, μπέκι, μαγιά, μία βανίλια, αλεύρι, νερό και λέει μια τσιμπιά αλάτι. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε ζάχαρη, νερό, μία φέτα από λεμόνι, μία βανίλια και στο τέλος θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας μέλι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το σιρόπι μας, γιατί θέλουμε να κρυώσει. Βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό μας, τη φέτα από λεμόνι και στο τέλος θα βάλουμε τη βανίλια. Δεν θα τη βάλω τώρα. Λοιπόν, πάω να το βράσω 5-6 λεπτά. Τα έχω βάλει να βράσουν 7 λεπτά. Θα βάλω τη βανίλια μου. Θα το βγάλω από τη φωτιά, θα το κλείσω και θα βάλω μια κουταλιά μέλι. Εξέχασα να σας πω ότι έβαλα και μια φέτα πορτοκάλι για μυρωδιά, για το άρωμα. Ό,τι δεν σας αρέσει εσάς, μπορείτε να παραλείψετε. Ανακατεύω να λιώσει λίγο το μέλι. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να κρυώσει και πάμε να κάνουμε τους λουκουμάδες μας. Λοιπόν, θα βάλουμε στο μπολ νερό. Εγώ το έχω χλιαρό. Τη μαλλιά μας. Τη ζάχαρη για να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά μας. Ανακατεύω να λιώσει η μαγιά. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τσιμπιά αλάτι. Τη βανίλια μας θα τη βάλω εδώ στο αλευράκι μου και το μπέκι. Και θα βάζω αλευράκι και θα ανακατεύω. Θέλουμε ένα χυλό, ούτε πολύ σφιχτό, αλλά ούτε και να είναι αραιή. Αν για κάποιο λόγο τώρα σας βγει σφιχτός, θα προσθέσετε λίγο νεράκι. Δεν θα πάθει και τίποτα, δεν θα χαλάσει η συνταγή. Αφού το ανακάτεψα πολύ καλά, κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι το. Θα το αφήσω να φουσκώσει, να ξεκουραστεί και θα ξανάρθω να κάνουμε τις λουκουμάδες. Έχει φουσκώσει, είναι έτοιμο να το ατιγανίσουμε τους λουκουμάδες μας. Έχω βάλει το λάδι να κάψει και πάμε να τα ατιγανίσουμε. Θα βγάλω το λεμόνι και το πορτοκάλι από το σιρόπι μου. Και πάμε να τηγανίσουμε. Λοιπόν, έχω ένα ποτήρι νερό, θα έχω το κουτάλι μου εδώ και θα τα κάνω με τα χέρια. Έχω το μηχάνημα για τους λουκουμάδες, για κάποιο λόγο δεν το χειρίστηκα καλά, δεν ξέρω. Το έχω στην άκρη για χρόνια, το είχα πάρει πριν 5 χρόνια και κάθεται στο δουλάπι μου. Αν ξέρει καμία, ας μου πει. Λοιπόν, παίρνω με το χέρι μου. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει φουσκωθεί
φουσκώσει. Θα πάρω με το χεράκι μου. Οπ, έκανε ένα λάθος. Ανακάτεψα με το κουτάλι, να πάρω ένα κουτάλι. Ένα λεπτό. Το βουτάω μέσα στο ποτήρι με το νερό, παίρνω. Βάζω, εγώ έχω την κουζίνα μου στο 9, έχω βάλει στο 7. Θα περιμένουμε να πιάσουν ένα ωραίο χρώμα και θα το ανακατέψουμε λίγο. Είναι εύκολο με το χέρι από ό,τι βλέπετε. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα ανακατέψουμε τώρα με την κουτάλα μας, με ό,τι έχετε. Οι λουκουμάδες μας έχουν πάρει ωραίο χρώμα, κοιτάξτε. Εγώ θα τα αφήσω πολύ λίγο μέσα στην κακοπετσέτα. Και θα τα βουτήξω μέσα στο σιρόπι. Και αφού τα έβαλα στο χαρτί κουζίνας λίγο, ίσα να απορροφήσουν λίγο τα λάδια, το βάζω κατευθείαν στο σιρόπι. Ας πάρω ένα κουτάλι καλύτερα. Ίσα να πάμε λίγο και τα βγάζω σε ένα μπολ. Τα βγάζω, δεν τα αφήνουμε πολλή ώρα μέσα, ίσα να σιροπιαστούν πολύ λίγο για να μπορεί να, θα βάλω εγώ και μπισκότο από πάνω. Τα πρώτα βγήκανε και τι κάνουμε, μπορούμε να βάλουμε μέλι κατευθείαν. Εδώ έχω μπισκότο, εγώ στο μούλτι το έχω κάνει και εδώ πέρα έχω μερεντούλα. Εγώ θα το κάνω με μερεντούλα. Μ' αρέσει. Και μπισκότο που το έκανα στο μούλτι. Οι λουκουμάδες μας είναι έτοιμα. Τα βάλα στα μπολάκια μου. Το ένα με μέλι, κοιτάξτε τι ωραίο. Και το ένα με μερέντα και μπισκότο τριμμένο από πάνω. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!